Λοιπόν, να κάνουμε αρχή, κύριε Χαριλάου, και επειδή βλέπουμε και τα δημοσιεύματα, βλέπουμε και τις δικές σας τις απαντήσεις. Ωστόσο, θα θέλαμε να γνωρίζουμε ειλικρινά το πλάνο του ΟΚΙΠΗ για τους ψυχικά ασθενείς που είναι θετικοί στον κορονοϊό. Έχουμε 5 ασθενείς στο νοσοκομείο Αθαλάσσας και πολλές καταγγελίες και από την Πασική και από τους νοσηλευτές. Τι κάνετε για το νοσοκομείο Αθαλάσσας, είχε που είχε ένα σώρο προβλήματα? Έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή? Υπάρχει σχέδιο δράσης για το νοσοκομείο Αθαλάσσας. Αυτή τη στιγμή οι ασθενείς οι οποίοι είναι θετικοί σε κορονοϊό και δεν χρήζουν νοσηλείας για κορονοϊό, αλλά χρήζουν νοσηλείας για την οξία φάση της ψυχικής τους νόσου, νοσηλεύονται σε ειδικά διαμορφωμένων χώρων, όπως απαιτείται από το σχετικό πρωτόκολλο. Επιπρόσθετα όμως, επειδή έχουμε προβλέψει ότι μπορεί να αυξηθούν αυτά τα περιστατικά, έχουν μετακινηθεί ασθενείς από ένα συγκεκριμένο θάλαμο στον νέο ανακαινισμένο θάλαμο για την ΕΜΕΑ, ο οποίος είναι άδειος, και ο θάλαμος αυτός από σήμερα έχει ξεκινήσει να μετατρέπεται, με πολύ λίγες μετατροπές χρειάζονται, για να φιλοξενήσει αυτά τα περιστατικά. Γιατί επαναλαμβάνω ότι προβλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα περιστατικά. Γι' αυτόν τον λόγο μεταφέρονται εκεί. Άρα και σχέδιο υπάρχει, και πλάνο υπάρχει, και οργάνωση υπάρχει, ώστε να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα περιστατικά στον χώρο του νοσοκομείου Αθαλάσσας. Συγγνώμη. Οι νοσηλευτές είναι ικανοποιητικό σχέδιο. Βεβαίως υπάρχουν νοσηλευτές. Βεβαίως υπάρχουν νοσηλευτές. Έχουμε διορίσει στους τελευταίους μήνες άλλους 13 νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα για νοσηλευτές ούτε για γιατρούς. Άρα το σχέδιο δράσης είναι εκεί, εφαρμόζεται και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να νοσηλευτούν αυτά τα περιστατικά. Ναι. Τώρα, έχετε μια ανακοίνωση για τα πρόσφατα περιστατικά που είχε δημοσιοποιήσει και από αυτήν εδώ την εκπομπή νοσηλευτής για το τι συμβαίνει σε δομές που αφορούν και ο νοσοκομείο Αθαλάσσας και τις ψυχιατρικές υπηρεσίες για σεξουαλική παρενόχληση, ακόμα και για χρήση ναρκωτικών, και λέτε ότι δεν έχει καμιά σχέση με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ή τον οργανισμό. Ναι. Βεβαίως. Δεν έχει καμία σχέση με τα όσα έχουν λεχθεί από αέρος είτε για σεξουαλική κακοποίηση είτε για χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις δομές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας του ΟΚΙΠΗ. Ναι, εννοείται ότι είναι σε κάποιες άλλες δομές που δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας. Εγώ επαναλαμβάνω, κυρία Σάβα, ότι αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις δομές του ΟΚΙΠΗ, με τις δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας του ΟΚΙΠΗ. Ναι. Κύριε Χαριλάου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ανταλλάζουμε μπαλάκια. Αν ισχύει κάπου, και δική σας αντιλαμβάνομαι προτροπή, θα είναι να διερευνηθούν. Κοιτάξτε, εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, να είστε σίγουροι ότι είναι ενημερωμένες όλες οι αρμόδιες αρχές και έχουν πράξει αυτά τα οποία έπρεπε να πράξουν. Ναι, διότι από την ανακοίνωση αντιλαμβανόμαστε ότι απλά εκείνο που λέτε εσείς ότι δεν αφορά τη δική μας το... Είναι αρμοδιότητα. Εμείς μιλάμε για τις αρμοδιότητες στις δικές μας. Μάλιστα. Τώρα και να πάμε από την Αθαλάσσα στην Αμόχωστο και το τι γίνεται εκεί στο νοσοκομείο αναφοράς και αν έχει εξευρεθεί γιατρός για τους ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση. Υπάρχουν δύο γιατροί, κυρία Σταλά. Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν υπάρχει γιατρός. Εσφαλμένη εντύπωση δεν μπορεί να είναι, κυρία Χάριλα. Ο κόσμος βγαίνει έξω, λέει ότι δεν έχει γιατρό. Πώς δημιουργείται αυτή η εσφαλμένη εντύπωση? Όχι, δεν είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Δεν είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Και αφήστε με να σας το εξηγήσω για να το καταλάβετε. Προηγουμένως υπήρχε μισός γιατρός στην Αμόχωστο, πρώτου ΟΚΙΠΗ. Αργότερα καλυπτόταν από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ο ΟΚΙΠΗ έχει φροντίσει και έχει βάλει δύο γιατρούς νεφρολόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Αμόχωστο, οι οποίοι εξυπηρετούν τους αιμοκαθαρωμένους ασθενείς. Δεν είναι θέμα αριθμητικό, δηλαδή να διοριστεί και άλλος γιατρός. Απλώς, εκείνο το οποίο συζητούσαμε και θα πάει στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, διότι εκείνη έχει αρμοδιότητα για να το επιληφθεί, είναι οι εφημερίες των γιατρών αυτών. Οι οποίοι, όταν λέμε εφημερία, ο γιατρός θα είναι στο σπίτι του, θα είναι εφημερία
και αν καλεστεί θα παρουσιαστεί. Αυτόν εννοούμε. Ναι, και είναι δύσκολο να υπάρχουν εκεί να αυξηθούν οι γιατροί. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Δεν θα αυξηθεί ο αριθμός από δύο να γίνουν τρεις. Δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, ούτε υπάρχει τέτοιο αίτημα από δύο να γίνουν τρεις. Ειδικά για νεφρολόγους. Δύο νεφρολόγοι είναι υπεραρκετοί. Το θέμα που προκύπτει και συζητείται και θα συζητηθεί και στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας είναι οι εφημερίες και τι είδους αποζημίωση θα λαμβάνουν οι γιατροί αυτοί στην εφημερία τους. Ναι, και αυτό το θέμα πού βρίσκεται. Σας έχω πει. Είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, το οποίο ναι, δεν μας λέτε πότε όμως. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Θεωρώ εντός των ημερών. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αφήνει τους ασθενείς ακάλυπτους ή χωρίς ιατρική φροντίδα, όπως εντέχνως κάποιοι το έχουν παρουσιάσει. Ναι. Οι ίδιοι ασθενείς δηλαδή, λέτε. Όχι. Γιατί τις δηλώσεις τις δικές τους φιλοξενούμε, κύριε Χαριλάου. Δεν είπαν ότι έχουν έλλειψη γιατρού, κυρία Σάβα. Θέλουν γιατρό, λένε. Τώρα, αν είναι να, όχι, να έχει να κάνει με εφημερία ή άλλο πώ, να είναι εκεί. Δεν είπαν αυτό το πράγμα οι ασθενείς. Δεν είπαν θέλουν εντάξει, γιατρό. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαριλάου, από εβδομάδα, να δούμε τι αλλάζει για να δούμε. Η ουσία είναι να έχουν γιατρό. Το πώ το είπαν, το πώ το λέτε εσεί. Όχι γιατρό. Εντάξει. Έχουν γιατρού. Και το γνωρίζουν και δεν ζητούν επιπρόσθετο γιατρό. Για ασθενείς. Μιλήστε μαζί με τους ασθενείς και θα αντιληφθείτε ότι είναι αυτό που σας λέω. Δεν είναι θέμα φυσικού προσώπου, είναι θέμα να είναι παρουσία γιατρού ή αιμοκάθαρση. Να σας το εξηγήσω και αυτό να μου επιτρέπετε. Το απόγευμα ο γιατρός δεν θα είναι εκεί όταν θα κάνουν αιμοκάθαρση. Και το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις υπόδομες, τις νοσοκομιακές. Ο γιατρός θα είναι on call, θα είναι στο σπίτι του και αν συμβεί κάτι και ειδοποιηθεί, θα έρθει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο και την κατάσταση στα νοσοκομεία ευρύτερα, κύριε Χαριλάου, με το, του κορονοϊού, με την πληρότητα. Είναι στα όρια του τα νοσοκομεία. Υπάρχει το πλάνο, το έχουμε αναλύσει ξανά. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε, σας ανησυχεί κάτι όσον αφορά αριθμούς. Όσον αφορά τα χθεσινά κρούσματα, κυρία Σάβα, και δει μέσα σε 20 ευγυρία, σε 60 νέα περιστατικά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο καμπανάκι αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιοι από αυτούς σίγουρα σε κάποια φάση θα χρειαστούν ενδονοσοκομιακή νοσηλεία. Ναι. Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό. Προς το παρόν η κατάσταση είναι πολύ διαχειρίσιμη, δεν υπάρχει οποιονδήποτε πρόβλημα και θεωρούμε ότι με το πλάνο το οποίο έχουμε όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, το ευχόμαστε, κύριε Χαριλάου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τώρα,